αρχίνησα να κάνω υπομονή. Και έμαθα, μου λέει, τι σημαίνει πραγματικά υπομονή. Η δε υπομονή, μου λέει, με οδήγησε στα δάκρυα, στο γονάτισμα. Και ενώ γονάτισα, προσευχόμουν μετά στον Κύριο μου. Έμαθα και να προσεύχομαι. Για να μου δίνει δύναμη ο Θεός. Να μου δίνει υπομονή να ανταπεξέλθω το Γολγοθά. Δείτε πώς το είδε αυτή η γυναίκα. Η πιστή γυναίκα. Γιατί η άπιστη θα και πάρει αμέσως διαζύγιο. Αυτή που δεν υπολογίζει τον Χριστό, που δεν υπολογίζει το Ευαγγέλιο, θα και πάρει τη διαζύγιο. Σηκώσει χέρι και με χτυπάει το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι παντρεύτηκα, για να μην το παθήσω. Αλλά αυτά πρέπει κανείς να τα προσέχει πριν παντρευτεί. Να εξετάζει όλες τις προϋποθέσεις για την έκβαση του γάμου. Όχι βρήκαμε καμπρό και τον πήραμε. Μετά όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Το υπέλληνε. Και έμαθε μέσα από το Ευαγγέλιο, όπως το έβλεπε με το πρίσμα του Ευαγγελίου, έμαθε να κάνει υπομονή. Το δεύτερο, συνεχίζει η γυναίκα. Μου λέει, το βλέπετε το παιδί. Συνεχίζει το έργο του πατέρα του. Είναι διανοητικά ανάπηρο. Δεν καταλαβαίνει. Έβλεπε τον μπαμπά του να χτύπαγε. Και το κάνει τώρα και αυτό. Χωρίς να καταλαβαίνει. 65 χρονών μικρός. Αφού ήταν 90 ή 99. Αλλά μου λέει, και αυτό το παιδί μου το έδωσε ο Θεός. Και ήξερε γιατί μου το έδωσε. Γιατί ήθελε, μου λέει, πατέρα Νεκτάριε, κάτι άλλο να με διδάξει. Με τι ήθελε να σας διδάξει. Ήμουνα η εγωίστρια του χωριού. Είχαμε και λεφτά, είχαμε και μια οικονομική άνεση. Και έτσι νόμιζα ότι εγώ μπορώ να επιδεικνύομαι ότι είναι η κυρία κάτι στο χωριό. Και έρχεται ο Θεός και με βουτάει από τα μαλλιά και μου σέρνει τη μούρη στο έδαφος. Με έβαλε και έφαγα χώμα. Γέννησα ένα παιδί και αυτό διανοητικό αγάπη. Και έτσι ταπεινώθηκα. Και όσο μεγάλωνε και το παιδί, εκεί που περπάταγα και ήμουνα περήφανη μες στο χωριό, τώρα πλέον τέλειωσε ο εγωισμός μου. Τώρα πια τέλειωσε η υπερηφάνεια. Στα γόνατα με έριξε και πάλι. Και έμαθα μέσα από αυτό το παιδί τι σημαίνει ταπείνωση. Τι σημαίνει εξευτελισμός, τι σημαίνει να φας χώμα. Και πάλι με οδήγησε ο Θεός κοντά. Και έτσι έσπασε το εγώ μου. Τέλειωσε. Αυτό που η άποψή μου ήθελα να περνάει. Η γνώμη μου ήθελα να γίνεται σεβαστή από τους άλλους. Οι απόψεις μου ήθελα να ακούγονται. Τώρα τέρμα. Τέρμα όλα αυτά. Και σας ρωτώ, δείτε πώς αντιμετώπισε αυτή η πιστή γυναίκα. Δείτε πώς αντιμετώπισε αυτή η γυναίκα και τον βάρβαρο σύζυγο, αλλά πώς αντιμετώπισε και το άρρωστο παιδί της. Μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Η Ηρωίδα μάνα, 90 χρονών σας είπα. Φέρτε μου τέτοιες αγίες μητέρες σήμερα. Φέρτε μου τέτοιες αγίες μητέρες σας παρακαλώ. Που μόλις κάτι συμβεί μες στην οικογένεια και έχουν δεύτερη άποψη, αμέσως μιλάνε για δικηγόρους και για διαζύγια. Και γέμισε ο κόσμος ζωτοχύρες και ζωτοχύρους. Διαλύθηκαν οι οικογένειες. Τελείως διαλύθηκαν. Και αυτό γιατί. Γιατί έπαψε ο άνθρωπος να κουμπάει και να ελπίζει επάνω στο Θεό. Όσο έβλεπε με το μάτι του τα προβλήματά του μέσα από το Ευαγγέλιο, τότε έβρισκε λύση. Και τον οδηγούσε ο Θεός σε σωστό δρόμο. Όταν όμως αρχίσαν οι ψυχολόγοι να λύνουν τα προβλήματα, όταν όμως αρχίσανε οι σύμβουλοι να δίνουν τα προβλήματα, όταν όμως τα προβλήματα μας τα λύνε η τηλεόραση, όταν τα προβλήματα μας τα λύναν άλλοι, σύγχρονοι, τότε φύγαμε από αυτό που έλεγε το Ευαγγέλιο. Και ιδού το αποτέλεσμα. Κάτι και σας ρωτήσω μέσα εδώ, πόσοι έχετε χωρισμένα παιδιά, θα είστε η πλειοψηφία να σηκώσετε το χέρι. Όσοι έχετε παιδιά χωρισμένα ή εγγόνια, θα δείτε θα είστε η πλειοψηφία αυτοί που θα σηκώσετε το χέρι ψηλά. Που η Ελλάδα μιλούσε κάποτε για την Αγία Οικογένεια. Και σήμερα το θεωρούμε και φυσιολογικό. Θα διατρεπώσουν και να πείσουν τη χώρα σας. Σήμερα είναι φυσιολογικό. Δεν λέει κανείς τίποτα. Αφού έχει και εκείνος μας στο σπίτι το ίδιο πρόβλημα. Και πέρασε. Δείτε πώς πέτυχε ο διάβολος από εκεί που είχαμε τις ορθόδοξες θέσεις, τις ορθόδοξες απόψεις, πάνω στο μυστήριο του γάμου και για την οικογένεια, δείτε πού οδηγηθήκαμε και πού φτάσαμε. Στη διάλυση της οικογένειας. Να σας πω μια άλλη πλάνη. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι μου, το πατρικό, ότι είχαμε ένα τετράγωνο τραπέζι στην κουζίνα. Τετράγωνο, τα ξύλινα τραπέζια. Στην κορυφή υπήρχε μια καρέκλα. Ήταν η θέση του πατέρα. Ήταν η θέση του πατέρα. Και δίπλα καθόταν η μάνα και μετά τα παιδιά. Και ήξερε το παιδί ότι αυτή είναι η θέση του πατέρα. Και ποτέ δεν καθόταν κανένας στη θέση του πατέρα. Μήτε και η μάνα. Ποτέ δεν καθόταν κανένας. Έλειπε ο πατέρας από το τραπέζι. Η θέση παρέμενε καινή. Όπως συμβαίνει και στο μοναστήρι. Γιατί τα μοναστήρια κρατάνε αυτή τη βραδινή. Εγώ αυτή τη στιγμή θα λείπω από τη βραδινή τράπεζα της Μονής. Αφού είμαι εδώ κοντά σας. Είμαι ο πατέρας της Μονής. Είμαι ο πατέρας των μοναχών. Η καρέκλα μου θα περιμένει άδεια. Η θέση του πατέρα, στη θέση του πατέρα δεν κάθεται άλλος αδέρφια μου. Κανένας δεν κάθεται.